Best for soil, ηλιοαπολύμανση, πρακτικέ πληροφορίε. Γεια, yeah, το όνομά μου είναι Μιγγέλ και εργάζομαι στην Αλμερία, στα νότια τη Ισπανία. Εδώ η ηλιοαπολύμανση χρησιμοποιείται ευρέω. Σε αυτό το βίντεο θα μάθετε πώ και υπό ποιε συνθήκε δουλεύει αυτή η μέθοδο. Η ηλιοαπολύμανση είναι η απολύμανση εδάφους για έλεγχο των ασθενειών. Ο σκοπός της είναι να μειώσει, πριν τη φύτευση, τα υπάρχοντα παθογόνα στο έδαφος. Ο τελικός στόχος είναι να μειώσει την οικονομική ζημιά για τουλάχιστον μία σεζόν. Η ηλιοαπολύμανση περιλαμβάνει την κάλυψη του εδάφους, το οποίο έχει επαρκώς βραχή με ένα διάφανο λεπτό φύλλο για τουλάχιστον 4 εβδομάδε την περίοδο, με τι υψηλότερε θερμοκρασίε και ακνοβολία. Αυτέ οι συνθήκε είναι ζωτική σημασία για την επιτυχία τη μεθόδου και γι' αυτό αυτή η τεχνική δεν χρησιμοποιείται σε όλη την Ευρώπη. Η ηλιοπολίμανση είναι αποτελεσματική στι περιοχέ με μεσογειακό κλίμα, που σημαίνει ζεστά και ηλιόλουσα καλοκαίρια, με την περίοδο Ιουνίου-Αυγούστου να είναι η καλύτερη για μια καλή ηλιοπολίμανση. Το ενδιαφέρον για την ηλιοπολίμανση ξεκίνησε όταν οι αγρότε παρατήρησαν εδάφη καλυμμένα με πλαστικό είχαν υψηλότερε θερμοκρασίε από αυτά χωρί. Αναρωτήθηκαν εάν αυτή η αύξηση θερμοκρασία μπορούσε να ελέγξει παθογόνα στο έδαφο, ειδικά αυτά σε εδάφη εντατική καλλιέργεια. Με αυτό το στόχο σχεδιάστηκαν συνθήκες όπως την παστερίωση με το να μουσκεύουν τα εδάφη και να τα ζεσταίνουν με ηλιακή ακνοβολία. Το επίπεδο θερμοκρασίας σε τέτοια εδάφη στο μεσογειακό χώρο μπορεί να είναι θανατηφόρο για τους περισσότερους νηματώδεις και μήκητες. Οι μέγιστες θερμοκρασίες πάνω από 45 βαθμοί Κελσίου επικρατούν σε 20 εκατοστά βάθος, το βάθος όπου ζουν τα περισσότερα παθογόνα. Αυτή η μέθοδος μπορεί να μειώσει το επίπεδο των παθογόνων. Το θερμικό αποτέλεσμα της ηλιοπολίμανσης μπορεί να συνδυαστεί με τη διαχείριση των βιολογικών καλλιεργιών. Αυτό ονομάζεται βιοηλιοπολίμανση και προϋποθέτει την προστήκη οργανική ουσίας στο έδαφος πριν την προστήκη νερού και την κάλυψη με πλαστικό. Η βιοηλιοπολίμανση συνδυάζει τα πλεονεκτήματα... Τη ηλιοπολύμανση με αυτά τη απεκοδόμηση οργανική ουσία, που σημαίνει την παραγωγή ενώσεων θανατηφόρων στα παθογόνα και την αύξηση των αφέλιμων μικροβίων μαζί με βελτιώσει στην υγεία και γονιμότητα του εδάφου. Τα πλεονεκτήματα τη ηλιοπολύμανση είναι μεγαλύτερα όταν συνδυαστεί με τη βιολογική διαχείριση. Κοπριά ζώων, χλωρή λίπανση και κατάλοιπα καλλιέργεια μπορούν να χρησιμοποιηθούν ω πηγή οργανική ουσία. Υπάρχουν πολλά παραδείγματα αποτελεσματικού ελέγχου των παθογόνων εδάφους με την ηλιοπολίμανση. Νηματώδεις και μήκητες έχουν μελετηθεί εκτεταμένα σε εργαστήρια και σε χωράφια. Μερικά παραδείγματα είναι το φουζάριο στο γαρίφαλο, πεπόνι, ντομάτα και αγκούρι. Φυτοφόρα καψίκι και φυτοφόρα παρασίτικα. Μελοντογκίνη incognita Μελοντογίνη Τζαβανίκα, Βερτισίλιου Ντάλιε, Ριζοκτόνια Σολάνη, Πυρενοχέτα Λιζοπέρσικη ή Πρατιλέχου Στόρνι.